Νεοδημοκράτες των Σερών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υποδοχή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα και πρέπει να πω ότι νιώθω μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ στις Σέρες. Βλέπω εδώ ανάμεσά σας φίλους από τα παλιά, φίλους που έχουμε βρεθεί μαζί σε πολλές μάχες, σε όλες τις μάχες της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ανθρώπους με τους οποίους περάσαμε μαζί ώρες χαράς και νίκης, αλλά περάσαμε και δύσκολες εποχές. Βλέπω μπροστά μου όμως και πολλά νέα πρόσωπα. Βλέπω στελέχη... Βλέπω στελέχη... Βλέπω στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας που δεν λυγίζουν από τις σημερινές δυσκολίες. Στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν όρεξη και δύναμη για νέους αγώνες. Νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτες, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα βρίσκομαι στις Σέρες. Στις Σέρες της εθνικής ιστορίας, της εθνικής προσφοράς. Την ιδιαίτερη πατρίδα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του πρώτου Έλληνα Μακεδόνα Πρωθυπουργού και του πρώτου Μακεδόνα Προέδρου της Δημοκρατίας, του μεγάλου αναμορφωτή και δημιουργού της μεταπολεμικής Ελλάδας, του ιδρυτή της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε το κόμμα μας και έθεσε τέρμα όχι μόνο στους διχασμούς και τις ταμπέλες του παρελθόντος, αλλά και στο εμπόριό της. Δημιούργησε τη μεγάλη δημοκρατική μας παράταξη και την εξόπλισε με σύγχρονες αντιλήψεις. Σύγχρονες αντιλήψεις και προσανατολισμούς την έκανε περήφανη για τον κοινωνικό της χαρακτήρα και κάλυψε ιδεολογικά με τρόπο υποδειγματικό αλλά και διδακτικό για όλους μας τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς. Νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτες, επιτρέψτε μου μία προσωπική αναφορά. Από αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να βγει πληγωμένη. Πρέπει να βγει ενωμένη. Έχω ζήσει πολλές εκλογές στη ζωή μου. Αυτό που ζω αυτή τη στιγμή δεν έχει όμως προηγούμενο. Και θέλω από εδώ από τις Σέρες να το πω. Εδώ και αρκετό καιρό γίνομαι στόχος μιας χυδαίας συκοφαντικής επίθεσης από συγκεκριμένα πρόσωπα. Μου επιτίθενται επειδή είμαι γυναίκα και το λένε. Η χυδαιότητα αυτή έχει ξεπεράσει κάθε όριο και έχει πλέον ως αντικείμενο τη δήθεν προσωπική μου ζωή, ακόμα και τη σχέση με τα παιδιά μου. Και θέλω από εδώ να το καταγγείλω. Η αυτουργή αυτών των επιθέσεων, φυσική και ηθική, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρόκειται να καμφθούμε. Καλό κάθε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη και ιδίως κάθε γυναίκα και άντρα Μακεδόνα να προβληματιστούν για αυτό το κατάντημα. Και καλό κάθε νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτησα να σκεφτεί ότι πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη δική μας απάντηση αύριο, την απάντηση για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να πληγωθούμε, φίλες και φίλοι, μεταξύ μας για αυτό τον αγώνα. Και εγώ πάντως καλώ όλους τους δικούς μου υποστηρικτές να μην προχωρήσουν σε καμία κριτική και σε καμία επίθεση η οποία να μπορεί να βλάψει την παράταξη. Φίλες και φίλοι, χρωστάμε πολλά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Και θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα εδώ για τον Καραμανλή, τον πραγματικό Καραμανλή που γνώρισα εγώ όταν ήμουνα 15 χρονών. Όχι τον Καραμανλή που ο καθένας θέλει να κόψει και να ράψει τα μέτρα του.
Είχα την τύχη να ζήσω από πολύ κοντά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στο Παρίσι, όπου είχε καταφύγει αυτοεξόριστος κατά τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Τον έζησα σε αλλεπάλληλες συναντήσεις, ως ένα σοφό Έλληνα πολιτικό και πατριώτη, αλλά και ως ένα εξαιρετικά ευαίσθητο άνθρωπο, με λεπτά, αν και συχνά, ανεκδήλωτα συναισθήματα. Αυτός ο δικός μου θαυμασμός για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή δεν σκιάστηκε ποτέ. Μεγάλωσα μέσα σε αυτό το σπίτι που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκτισε με τα ίδια του τα χέρια. Τη Νέα Δημοκρατία. Διότι έδωσα πολλούς αγώνες και πολλές μάχες για τη μεγάλη μας παράταξη. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Διότι ποτέ δεν διανοήθηκα να υποστήλω τη γαλάζια σημαία ή να καταθέσω έστω και προσωρινά την κομματική μου ταυτότητα. Και πιστεύω πως είναι κατάντια. Πιστεύω ότι είναι κατάντια να θεωρείται επίθεση ή αιχμή για κάποιους το να το λες αυτό που είναι το αυτονόητο για την παράταξή σου. Φίλες και φίλοι, είναι ίσως τραγική ηρωνία ότι οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, οι εκλογές με τα χειρότερα αποτελέσματα της ιστορίας μας, συνέπεσαν με τα 35η γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης. Σε αυτή την κρίσιμη λοιπόν στιγμή είναι χρήσιμο να γυρίσουμε πίσω το χρόνο για να αντλήσουμε δύναμη από τα πολύτιμα διδάγματα από τη μεγάλη παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επιτρέψτε μου σήμερα να εστιάσω σε τρία σημεία. Πρώτον, στο πώς αντιλαμβανόταν την οργάνωση και την αποστολή των κομμάτων και φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, στη φυσική του και γνωστή σε όλους απέχθεια για το λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Και τρίτον, στη σημασία που έδινε στον ανιδιοτελή και ειλικρινή πατριωτισμό. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, ξεκινώ από τη φύση και την αποστολή του κόμματος. Είναι το βασικό δίλημα αυτής της εκλογής. Δική μου θέση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διευρύνει την επιρροή της προς το κέντρο και προς τη δεξιά. Όχι με ευκαιριακές συμμαχίες, με κινήσεις τακτικής, αλλά με συστηματική εξωστρεφή δράση, κάνοντας ανοίγματα στα σύγχρονα νέα ρεύματα σκέψης, βρίσκοντας τον συγχρονισμό μας με την κοινωνία, η οποία μοιάζει να κινείται πιο γρήγορα από μας, και όσοι θέλουν να επικαλούνται τον Εθνάρχη Καραμαλή, ας θυμηθούν την ιστορική αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πάντα διεύρυνε την απήχηση του κόμματός του. Το έκανε με την ΕΡΕ, όταν πήρε μαζί του στελέχη από το κέντρο, όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Το έκανε μετά τη Χούντα, όταν έφερε στη Νέα Δημοκρατία πολιτικούς του παλαιού κέντρου, αλλά και στελέχη της Εθνικής Παράταξης. Ακολούθησε πάντα την πολιτική της αμφίπλευρης διεύρυνσης, που εγώ επιθυμώ και υποστηρίζω, χωρίς να αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του κόμματος, χωρίς να νοθεύει τους κεντρικούς πολιτικούς του στόχους, αλλά χτίζοντας πολιτικές συμμαχίες με πλατιά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και λειτουργήσε έτσι, διότι θέλησε ένα κόμμα ανοιχτό, ένα κόμμα πέρα από τα ξεπερασμένα διχαστικά σχήματα. Θέλησε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα. Διότι ήταν εθνάρχης και όχι κομματάρχης. Και γιατί είχε το βλέμμα του στραμμένο πάντα στο συμφέρον ολόκληρου του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, τις μέρες αυτές ακούω διάφορες θεωρίες. Επιτρέψτε μου να πω ότι για ένα κόμμα αξιόπιστο και σοβαρό οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι. Δεν βρίσκονται στη μία ή στην άλλη κομματική στάνη. Δεν είναι λογική κόμματος και μάλιστα ευρωπαϊκού η θεωρία ότι πρέπει να ξαναμαντρώσουμε, λέει, τους ψηφοφόρους μας. Ο πολίτης μας ψηφίζει όταν και διότι εγκρίνει την πολιτική μας. Την αξιοπιστία μας όταν πιστεύει
στην απόφασή μας να οδηγήσουμε τη χώρα μπροστά. Μόνο τότε έρχεται κοντά μας. Ένα σύγχρονο κόμμα, ένα κόμμα που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και στους παλιούς ψηφοφόρους και στους νέους, μαζεύει ψήφους μόνο δουλεύοντας, δουλεύοντας σκληρά, δουλεύοντας με σκοπό να πείσει το λαό ότι αυτό ξέρει και μπορεί να κυβερνήσει. Μόνο τότε θα πείσουμε ότι η πολιτική έχει νόημα. Μόνο τότε θα πείσουμε ότι το κόμμα μας έχει προοπτική. Γι' αυτό ζητώ την ψήφο σας για την ηγεσία του κόμματος, φίλες και φίλοι. Για να μπω μπροστά σε έναν αγώνα για αρχές, σε έναν αγώνα για ιδέες, για να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία και για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Γιατί για μας η Νέα Δημοκρατία είναι το μέσο να ανοίξουμε την πόρτα του κάθε πολίτη στο αύριο της Ελλάδος, στο αύριο της Ευρώπης. Κεφάλαιο δεύτερο, φίλες και φίλοι. Λαϊκισμός και δημαγωγία. Όταν πριν από 35 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, έδωσε το πολιτικό στίγμα στην παράταξή μας. Τόνισε αυτό που διαχρονικά πρέπει να τη χαρακτηρίζει. Είναι η αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα. Έλεγε ότι η δύναμή μας είναι η δύναμη της σοβαρότητας, της ευθύνης, του ρεαλισμού. Και έλεγε κάτι που ξεχνιέται πολλές φορές σήμερα, ότι τα κόμματα οφείλουν να καθοδηγούν το λαό αντί να τον κολακεύουν. Έλεγε ότι οφείλουν να εξισορροπούν το εφικτό με το επιθυμητό, προσαρμόζοντας με ρεαλισμό και με εντιμότητα τις ανάγκες του λαού στις δυνατότητες της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι και ως πολιτικός κόσμος, αλλά και ως κυβέρνηση, ήμασταν πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων. Ο φόβος του πρόσκαιρου πολιτικού κόστους άλλες φορές μας καθυστέρησε, άλλες μας εμπόδισε να προχωρήσουμε. Συλλογικά αποπνέαμε διστακτικότητα και καμαρίλα. Ατομικά κάποιοι από μας προτίμησαν να δοξαστούν κρυπτόμενοι. Η πολιτική όμως, φίλες και φίλοι, απαιτεί αρετή και τόλμη. Τα μεγάλα, τα παχιά λόγια είναι εύκολα και φτηνά. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε μπροστά, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Παράδειγμα πρώτο, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Οι πολιτικοί οφείλουν να είναι νόμιμοι και ηθικοί και πρέπει όμως να κρίνονται, όπως ο κάθε πολίτης. Στη Γαλλία, ο τέος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σιράκ, προσέρχεται στα δικαστήρια και θέτει τον εαυτό του στην κρίση της δικαιοσύνης. Εδώ στην Ελλάδα, ο κάθε υπουργός απολαμβάνει ατιμωρησίες και ασυλίας. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν άλλα για τους πολίτες και άλλα για τους πολιτικούς. Και εμείς στη Νέα Δημοκρατία πληρώσαμε ακριβά την απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματος. Πρέπει να μπούμε δυναμικά μπροστά. Πρέπει να μπούμε δυναμικά μπροστά στον αγώνα για τη διαφάνεια με συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί μερικές φορές μου δίνεται εντύπωση ότι όσο περισσότερο μιλάμε για ηθική, τόσο λιγότερα κάνουμε για να την προστατεύσουμε. Παράδειγμα δεύτερο, εσωκομματική δημοκρατία. Η εκλογή από τη βάση είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Το είχα καταθέσει τότε το 2000, δεν ήταν όριμη ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η κοινωνία. Σήμερα που είμαστε όλοι μαζί και συμφωνήσαμε, κρίμα που δεν ακούστηκαν στο συνέδριο όλη η βάση όπως εμείς θα θέλαμε, σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε στην εσωκομματική μας δημοκρατία. Σήμερα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, τις συγκεκριμένες.
Σήμερα πρέπει να πούμε πώς ονειρευόμαστε το κόμμα του αύριο. Εάν τότε είχε ψηφιστεί, θα είχα βρει ενδεχομένως περισσότερη υποστήριξη και δεν θα χρειαζόταν αυτή η συζήτηση για τα διαδικαστικά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι η εκλογή δεν αρκεί. Είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Έχω καταθέσει 7 συγκεκριμένες προτάσεις για το ριζικό εξυγχρονισμό του κόμματός μας. Για να δώσουμε δύναμη στην κάθε νεοδημοκράτησα, στον κάθε νεοδημοκράτη. Να δώσουμε δύναμη στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρο εκλεγμένο για 4 χρόνια, με θητεία δηλαδή, για να μπορεί να δίνει λογαριασμό στη βάση του. Για ρόλο και ευθύνη σε όλα τα κομματικά όργανα. Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, δημάρχων, νομαρχών, περιφερειαρχών από τη βάση του κόμματος και όχι από την Αθήνα. Προς στιγμήν είμαι η μόνη δυστυχώς εκ των υποψηφίων που έχω κάνει κάτι τέτοιες προτάσεις. Ποια είναι όμως η καλύτερη απάντηση στους δίθεν μηχανισμούς από την εσωκομματική δημοκρατία? Όταν δεν λειτουργεί η εσωκομματική δημοκρατία, ανθούν οι μηχανισμοί. Κεφάλαιο τρίτο, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, πατριωτισμός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πίστευε ότι το εθνικό συμφέρον δεν επιτρέπεται να υποτάσσεται σε προσωπικές πικρίες καμουφλαρισμένες με υπερπατριωτισμό. Αυτά ήταν επιλέξει τα λόγια του, το είπα και στο συνέδριο, στις 23 Οκτωβρίου του 1977 στη Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα, φίλες και φίλοι, ένα κόμμα ελευθερίας, δεν μπορεί παρά να προτάσει την αγάπη για την πατρίδα και την ελληνική μας ταυτότητα. Τελεία και παύλα. Ο πατριωτισμός υπήρξε το κίνητρο για να αποκτήσουμε και να απολαύσουμε την ελευθερία μας. Ο πατριωτισμός όμως δεν είναι λαϊκίστικη ρητορική. Δεν μπορεί να είναι δημαγωγία. Πατριωτική πολιτική δεν είναι να χαϊδεύεις τα αυτιά των πολιτών, ούτε να εκμεταλλεύεσαι ή ακόμα χειρότερα να εμπορεύεσαι τους φόβους τους. Όποιος κάνει εξωτερική πολιτική, και επιτρέψτε μου, την κάναμε με τον Κώστα τον Καραμαλή 3,5 χρόνια, για εσωτερική κατανάλωση, βάζει τη χώρα σε κίνδυνο και η πατρίδα μας ιστορικά τα έχει πληρώσει ακριβά αυτά. Και είμαι περήφανη που μαζί με τον Μακεδόνα Κώστα Καραμαλή προασπιστήκαμε τα συμφέροντα της χώρας, όχι με ανεύθυνες κορώνες στο εσωτερικό, αλλά με πολυδιάστατη διπλωματία, με υψηλό διεθνές κύρος, με ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στους διεθνείς συνασπισμούς. Είχαμε σχέδιο, συνέπεια και αποτελέσματα. Και εμείς ξαναφέραμε το Σκοπιανό στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΝΑΤΟ. Και πετύχαμε να βγουν ομόφωνες αποφάσεις στο πιο δύσκολο θέμα. Αποφάσεις σύμφωνες με τα ελληνικά συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, στο Βουκουρέστι πείσαμε και αναγκάσαμε ακόμα και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους να προσυπογράψουν τις εθνικές κόκκινες γραμμές που χαράξαμε. Κάναμε μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Στηρίξαμε την Κύπρο, σεβόμενοι πάντα το γεγονός ότι είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέσαμε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, που λαμβάνουν υπόψη όμως όλα τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι αγαπάει πιο πολύ την πατρίδα αυτή και από όλους εμάς ή από άλλους Έλληνες, ας βγει να το πει με όνομα και διεύθυνση. Νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτες, είπα χθες και το επαναλαμβάνω, πρέπει να δώσουμε πολλές γροθιές σε πολλά μαχαίρια. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την εικόνα παρακμής που υπάρχει. Πρέπει να συγκρουστούμε. Η μάχη είναι αμιγώς πολιτική και είναι μάχη με το Πασόκ. Είναι μάχη με τα κακώς κείμενα.
με παλαιοκομματικές αντιλήψεις, με κατεστημένες πρακτικές, με βαθιά ριζωμένες παθογένειες, τις οποίες έχουμε πληρώσει ακριβά, ακριβά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μικρή, περιχαρακωμένη, η Νέα Δημοκρατία του λαϊκισμού ή της πατριδοκαπηλείας. Δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει. Η Νέα Δημοκρατία των ελπίδων μας είναι η μεγάλη κεντροδεξιά. Και θα την οδηγήσει, θα την οδηγήσει η περήφανη και ανοιχτή στην κοινωνία. Το κόμμα της ευθύνης των μεγάλων ιστορικών επιλογών. Το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Γεωργίου Ράλη, του Ευαγγέλου Αβέροφ, του Κώστα Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη Εύερ, του Κώστα Καραμαλή. Το κόμμα της πατρίδας. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα δεν μπορεί να μας περιμένει για πολύ. Η χώρα χρειάζεται δυνατή, ενωμένη αντιπολίτευση. Η χώρα χρειάζεται τη δική μας φωνή και τη χρειάζεται δυνατή. Δεν έχουν περάσει 40 μέρες και η κυβέρνηση έχει δώσει τα πρώτα δείγματα αποτυχημένης γραφής. Από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το έλλειμμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι γρήγορα έτοιμη. Πρέπει να είναι γρήγορα ετοιμοπόλεμη, πρέπει να είναι γρήγορα μαχητική. Και είμαι βεβαία ότι στις 29 του Νοέμβρη, όπου όλοι θα πάτε στις κάλπες, θα ψηφίσετε τον επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, θα δώσετε πάνω απ' όλα... Δώσετε πάνω απ' όλα δύναμη σε αυτή τη μεγάλη παράταξη. Να διαψεύσουμε όλους αυτούς που σαν Κασάνδρες βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι οι νεοδημοκράτες δεν ενδιαφέρονται για την εκλογή και δεν θα συμμετέχουν και θα αρνηθούν τη συμμετοχή. Κάνουν λάθος. Οι νεοδημοκράτες είναι εδώ, είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη και σας καλώ. Σας καλώ με πρωτοπόρο. Με πρωτοπόρο την ΟΝΕΛ να πάμε όλοι να ψηφίσουμε, διότι με την ψήφο σας θα κριθεί το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Στις 29 Νοεμβρίου θα κρίνετε και είμαι σίγουρη ότι θα ψηφίσετε η Νέα Δημοκρατία να ξαναγίνει το μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς. Κόμμα εξουσίας, κόμμα προοπτικής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Σας ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας. Να είστε καλά. Θα είναι μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένη, κερδισμένη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.